Κυρία Καμπανέλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Τι γίνεται με το μουσείο? Θα το κλείσουμε? Εντάξει, το σκέφτομαι πλέον πολύ σοβαρά, διότι και αυτό που έγινε πρόσφατα σε έναν άκυρο χρόνο, το να βγάλουν σε δημοπρασία τον εξωτερικό χώρο του μουσείου για το αντίτιμο των 6.000 ευρώ το χρόνο, το θεωρώ παραβίαση του όρου της σύμβασης που έχω υπογράψει με το Δήμο Νάξου. Τον είχα υπογράψει, το είχα υπογράψει το 2014. Ναι. Παραβίαση του όρου, σύν του ότι η χρήση που θα δώσουν για το χώρο αυτό δεν συνάδει σε καμία περίπτωση με το Μουσείο Καμπανέλη. Και ας λένε μέσα στην απόφαση ότι, ξέρω εγώ, τα τραπεζοκαθίσματα δεν θα εμποδίζουν, δεν ξέρω τι λέει, τη χρήση του μουσείου, ναι, ναι, και κάτι τέτοια. Αυτός ο χώρος προοριζόταν εξ αρχής για το μουσείο και για τυχόν εκδηλώσεις που θα ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε. Από το 2018 δίνεται για τραπεζοκαθίσματα προφανώς παράτυπα, χωρίς καμία δημοτική απόφαση, χωρίς τίποτα άλλο. Χωρίς δημοπρασία, ναι. Χωρίς δημοπρασία, χωρίς τίποτα. Έτσι βάζαν απλά το εστιατόριο το διπλανό από το 2018 τραπεζοκαθίσματα έξω. Είχα διαμαρτυρηθεί επανειλημμένως, mm-hmm, δεν έγινε τίποτα. Γιατί με αυτή η κατάσταση, εγώ δεν είμαι εναντίον του εστιατορίου ή του κάθε εστιατορίου προφανώς για να δουλέψει, αλλά θα έπρεπε να έχουν έρθει σε μια συνεννόηση μαζί μας για να μπορούμε ίσως και εμείς με κάποιο τρόπο να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το χώρο. Να βρείτε τη χρυσή τομή, εν πάση ακριβώς, περιπτώσει. Να βρούμε τη χρυσή τομή. Αλλά δεν έγινε τίποτα, mm-hmm, τέτοιο. Μας αγνοούν επιδεικτικά. Οπότε πλέον για μένα αυτό ήταν το αποκορύφωμα, αυτή η απόφαση. Σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι, εν πάση περιπτώσει, γιατί τα προβλήματα είναι πολλά στο είναι θεατρικό πολλά μουσείο, και δεν έχει από ό,τι γνωρίζουμε. Ναι, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Δηλαδή φωνάζουμε ότι δεν ανοίγουν, δεν κλείνουν οι πόρτες. Είναι ένας χώρος έρμεο στο να μπει ο καθένας και δεν ξέρω τι, να βανδαλίσει ή να κάνει το οτιδήποτε. Δεν υπάρχει συναγερμός, δεν υπάρχει ασφάλεια, δεν υπάρχει, καταρχήν δεν υπάρχει αφήγρανση, που είναι πολύ σημαντικό για τη θέση την οποία βρίσκεται το θεατρικό μουσείο. Σε ένα τέτοιο χώρο που πολλοί από εσάς ίσως το ξέρουν, να υπάρχουν τρεις αφηγραντούλιδες μικροί δωματίου, δηλαδή ήταν παράδεκτα αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει κλιματισμός στον επάνω όροφο. Αν δουλεύαν και τα δύο κλιματιστικά ταυτόχρονα όλη μέρα, όσες ώρες ήταν ανοιχτό, τουλάχιστον ίσως να γινόταν και μία αφήγρανση ικανοποιητική. Αλλά και δεν θα κινδύνευαν και τα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στο μουσείο. Που είχαμε ζημιές, mm-hmm, πολλές, και τα πήρα εγώ αυτά τα αντικείμενα και τα έδωσα σε συντηρητή, ευτυχώς με έξοδο του Δήμου, να είναι καλά. Ναι, ναι. Αλίμονο. Ναι, λέω, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, λέω. Και συντηρηθήκανε και επιστρέψανε. Γενικά είναι πολλά τα προβλήματα. Έχουν έρθει, δεν μπορώ να πω, και ο αντιδήμαρχος έχει έρθει και ο δήμαρχος στο παρελθόν. Ναι, 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 θα τα κάνουμε, ναι, ναι, ναι. Ξέρω εγώ τι να πω, δεν κάνουν τίποτα. Από το Μάιο υπόσχονται ότι θα έρθουν οι μηχανισμοί για τις πόρτες. Για τις πόρτες. Κάπου έχουν κολλήσει το δρόμο, χαθήκανε, δεν ξέρω. Ακόμα έρχονται. Είναι πάρα πολύ σοβαρά όλα αυτά τα οποία μας λέτε. Το Θεατρικό Μουσείο Ιάκωβος Καμπανέλης είναι μοναδικό στην Ελλάδα. Είναι κέντρο πολιτισμού για την Άξο της Κυκλάδες, την Ελλάδα, μη σου πω, και ακόμα παραπέρα. Βλέπουμε τι εκδηλώσεις γίνονται εκεί. Θα μπορούσαν να γίνουν και ακόμη πιο σημαντικές εκδηλώσεις. Θα μπορούσε να αναδειχθεί και ακόμη περισσότερο και να αποτελούσε και πόλο έλξης ακόμη. Ακριβώς. Ανθρώπων και του πολιτισμού και των γραμμάτων και γενικότερα. Δηλαδή είναι θλιβερό, ναι, όλο αυτό το οποίο μας περιγράφεται, κυρία Καμπανέλη, ναι, ειλικρινά. Εάν πραγματικά τους ενδιαφέρει ο τουρισμός, γιατί θεωρώ ότι τους ενδιαφέρει μόνο ο τουρισμός, και αυτοί οι τρεις μήνες του καλοκαιριού, τέσσερις πως είναι, το Θεατρικό Μουσείο, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι το μοναδικό θεατρικό μουσείο στην Ελλάδα. Ακριβώς. Είναι σημείο αναφοράς δηλαδή. Ακριβώς. Θα μπορούσε και αυτό, αν λειτουργούσε σωστά και αν είχαν γίνει και οι συνεννοήσεις ή οι συμπράξεις και με άλλα θεατρικά μουσεία του κόσμου και της Ευρώπης,
θα μπορούσε να προσελκύει κόσμο. Mm-hmm. Mm-hmm. Θα μπορούσε να προσελκύει κόσμο, φυσικά. Και βλέπουμε ότι ό,τι γίνεται στο Θεατρικό Μουσείο, εκδηλώσεις, εργαστήρια κτλ., έχει πανελλαδικές διαστάσεις. Βλέπω τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης και το αναμεταδίδουν. Δηλαδή, το επικοινωνούν όλα τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό δείχνει και τη σημαντικότητά του. Ακριβώς. Το ενδιαφέρον, φυσικά, δηλαδή, που έχουν μεγάλα μέσα ενημέρωσης να μιλήσουν για το Θεατρικό Μουσείο Ιάκωβος Καμπανέλης. Και για τον Ιάκωβο Καμπανέλη, που είναι ένα πρόσωπο που γνωρίζουμε, είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και όχι μόνο. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Επίσης, αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι το γεγονός, όπως μας λέτε, βλέπουμε και σε προηγούμενα χρόνια που έχει και τραπεζοκαθίσματα εκεί κτλ. Όμως, εγώ προσωπικά δεν έχω δει άλλη δημοπρασία του συγκεκριμένου χώρου. Όχι, πρώτη φορά. Και βλέπουμε να έχει περάσει το καλοκαίρι και να έρχεται αυτή η δημοπρασία 28 Αυγούστου για να γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου, νομίζω, 8 Σεπτεμβρίου. Ναι. Ναι, είναι. Είναι απορίας άξιο αυτό. Πολύ Εσείς γνωρίζετε κάτι? Όχι, δεν γνωρίζω. Και αυτό είναι κάτι άλλο επίσης, το οποίο ποτέ δεν έρχονται σε συνεννόηση μαζί μου. Η μόνη περίοδος που συνεννοιόμασταν κατά κάποιο τρόπο ήταν μέσα στο έτος Καμπανέλη, που είχαμε οργανώσει και κάποιες εκδηλώσεις εδώ. Οι οποίες δεν έγιναν. Οι οποίες δεν έγιναν όλες. Ναι, ακριβώς, δεν έγιναν όλες. Δεν ξέρω τι γίνανε τα χρήματα που πήραν από το Υπουργείο. Δεν μας έδωσαν ποτέ μία αναφορά. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, δεν ξέρω γιατί τώρα. Δεν ξέρω γιατί τώρα. Ο κύριος Κατσαρά, έχετε μιλήσει, φαντάζομαι, τον κύριο Κατσαρά. Έχει στα χέρια του τη σύμβαση που έχετε κάνει? Εγώ έτσι, την έχω στείλει. Την έχει διαβάσει. Προφανώς την έχει κληρονομήσει σε εισαγωγικά από τον ΟΠΑΠΑ. Ναι. Φαντάζομαι, όπως και όλα τα χαρτιά του ΝΟΠΑΠΑ, φαντάζομαι. Αλλά στο παρελθόν του την έχω στείλει 2 φορές ηλεκτρονικά. Mm. Και εκτός από αυτό, τον έχετε ενημερώσει και προφορικά σχετικά με αυτό το θέμα που σας προβλημάτιζε? Με μετά όλα τα θέματα, ναι. Βεβαίως. Και μάλιστα μπορώ να εδώ να διαβάσω στην, να μας πείτε. Στην σύμβαση, στο άρθρο αριθμό 5, ο δωρεοδόχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη φύλαξη, την προστασία των δωρηθέντων αντικειμένων και λοιπόν εκθεμάτων από κινδύνους κλοπής, απώλειας, πυρκαγιάς και οποιασδήποτε άλλης φθοράς. Mm-hmm. Οι πόρτες, ωστόσο, δεν κλειδώνουν. Οι πόρτες δεν κλειδώνουν, η αφήγρανση δεν υπάρχει. Άρα και αυτός ο όρος παραβιάζεται. Ναι. Λοιπόν, ο δωρεοδόχος, το νούμερο 10, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Νάξου και Μικρού Κυκλάδων, θα μεριμνούν ώστε ο περιβάλλον χώρος του Θεατρικού Μουσείου θα παραμένει ελεύθερος, κατάλληλος και διαθέσιμος για τις ανάγκες αλλά και τις διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις του μουσείου. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι από το 16 μέχρι το 18 δεν κάναμε κάποια εκδήλωση εκεί. Ή κάναμε κάτι, όχι, κάναμε μία εκδήλωση με ένα εργαστήρι. Γιατί κάθε χρόνο έχουμε κάποια εργαστήρια. Ναι, το ξέρω, ναι. Δεν κάναμε κάποια άλλη εκδήλωση γιατί δεν ευνοούσε ο καιρός. Είναι στο μάτι του βοριά, ως γνωστόν. Και δεν υπήρχαν και οι απαραίτητες διευκολύνσεις από το Δήμο για τον ήχο. Ναι. Κυρίως για τον ήχο, ναι. Και κάποια ζητήματα που θα έπρεπε να διευθετηθούν. Ναι. Και δεν έγιναν και εκδηλώσεις, προφανώς, γιατί δεν είχαν ενταχθεί και στο πρόγραμμα να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις. Δηλαδή δεν προτιμήθηκε το Θεατρικό Μουσείο. Ναι, έχουμε ζητήσει, ας πούμε, στο παρελθόν να μας δοθεί ένας προτζέκτορας. Ναι. Για να κάνουμε προβολές στο μουσείο. Δεν έχει έρθει ποτέ αυτός ο προτζέκτορας. Έχουμε ζητήσει να υπάρχουν κάποιοι προβολείς για κάποιες ίσως παραστάσεις που μπορούμε να δεχτούμε στο μουσείο. Δεν έχουν έρθει ποτέ αυτοί οι προβολείς. Γενικά δεν υπάρχει κάποια μέριμνα ή κάποια διευκόλυνση ιδιαίτερη για τη λειτουργία του μουσείου. Είναι πολύ θλιβερά αυτά που μας λέτε, πραγματικά, ναι, και συγκλονιστικά, νομίζω, για τον περισσότερο κόσμο που τα ακούει. Ναι. Γιατί έχουμε αυτό το διαμάντι στα χέρια μας, αυτό το μοναδικό στην Ελλάδα και στον κόσμο Θεατρικό Μουσείο του Ιάκωβου Καμπανέλη, και αντί να το αναδεικνύουμε και αντί να το αξιοποιούμε, το αφήνουμε να ρημάζει. Να ρημάζει. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω εδώ ότι τον Δημήτρη Τολιανό τον αγαπώ πολύ.
Είναι και ξαδερφός μου, τρίτος, αλλά είναι ξαδερφός μου. Όπως αγαπώ πολύ και τον Βαγγέλη τον Κατσαρά, με τον οποίο ήρθαμε πολύ κοντά και είχαμε πολύ καλή συνεργασία πέρυσι με το έτος Καμπανέλη. Δηλαδή, συνεργαστήκαμε πολύ καλά και η Επιτροπή μεταξύ μας και εκείνος για την διευθέτηση των εκδηλώσεων, παρόλο που στο τέλος κάποιες από αυτές δεν γίνανε για κάποιους λόγους, όπως η συναυλία της Μάριας Φαραντούρη που δεν έγινε ποτέ, και η κυρία Φαραντούρη είναι τέτοια κυρία που ακόμα εμένα μου ζητάει συγγνώμη που δεν έγινε αυτή η συναυλία, αν είναι ποτέ δυνατόν. Και ένα λεύκομα που είχαμε συμφωνήσει να βγει για το μουσείο, και για αυτά τα πράγματα είχαν δοθεί χρήματα από το Υπουργείο Πολιτισμού, ναι. Εγώ θα ήθελα να υπάρχει μία συνάντηση όλα τα μέλη της Επιτροπής ακόμα και τώρα, και να μας κάνει μία αναφορά ο κύριος Βαγγέλης Κατσαράς. Ήρθαν αυτά τα χρήματα, τα πήρε, τα έδωσε κάπου, τι έγινε? Προτίθεται ίσως να κάνει έστω και καθυστερημένα κάποιες εκδηλώσεις? Ναι, ναι, δεν ξέρω. Θα του τα θέσουμε τα ερωτήματα αυτά του κυρίου Κατσαρά, να δούμε πώς το σκέφτεται και πώς θα εξελιχθεί και αυτό το θέμα και τώρα. Θα σας διότι, πω, ναι, ναι. Ότι τίποτα, απλώς θλίβομαι πάρα πολύ που με φτάνουν σε τέτοιο σημείο. Ναι. Να καταγγέλω σε εισαγωγικά τις ατασταλίες τους. Εσείς πάντως, καταλαβαίνω, έχετε απογοήτευση, σας βλέπω και πάρα καταλαβαίνω πολύ, και ναι, από αυτά που μας λέτε. Θα σκεφτείτε να τα πάρετε τα εκθέματα από το Θεατρικό Μουσείο? Θα δω, δεν ξέρω ακόμα. Δεν θα ήθελα με καμία δύναμη να τα πάρω. Θα ήθελα να συνεχίσει το Μουσείο να λειτουργεί, γιατί έχουμε και κάποια σχέδια για του χρόνου, για κάποιες εκδηλώσεις, για κάποια γεγονότα, τέλος πάντων. Δεν θα ήθελα να τα πάρω, δεν θα ήθελα να φτάσω σε αυτό το σημείο. Αλλά αν με αγνοήσουν ακόμα παραπάνω, γιατί με αγνοούνε, ναι, πρέπει να το πω αυτό, προσβάλλουν και τη μνήμη του πατέρα μου και το μουσείο που δημιουργήσαμε και εμένα. Οπότε τι να κάνω, δεν τα αφήσω και να τα καμαρώνω και να παρακαλάω κάθε χρόνο για τα ίδια και τα ίδια? Φτιάξτε το κλιματιστικό, πάρτε άλλους αφιγραντήρες, φτιάξτε τις πόρτες. Δηλαδή έχω καταντήσει σαν, τι να πω, επέτης. Και δεν θέλω. Για τα αυτονόητα, ας πούμε. Ναι, πολύ πιθανό να φτάσω στο σημείο να τα πάρω, να τα πάω στην Αθήνα, όπου είμαι σίγουρη ότι εκεί με μια συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού θα βρεθεί και ο χώρος και θα υπάρχει η δυνατότητα και σε πολύ κόσμο να έρθουν να το επισκέπτονται. Δεν θέλω να ούτε καν να το φανταστώ κάτι τέτοιο, κυρία Καμπανέλη, ούτε ότι εγώ μπορεί να συμβεί, ναι, αλλά θα πρέπει και οι υπεύθυνοι να δουν τι θα κάνουν εκεί και να τα φροντίσουν όλα αυτά, γιατί πραγματικά, το επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτό το κέντρο πολιτισμού στην Άξο, στις Κυκλάδες, στην Ελλάδα ολόκληρη και να βρίσκεται εδώ στο νησί μας. Να πω και κάτι τελευταίο. Ναι, βεβαίως. Έχουν κάνει ένα στο site τους, ας πούμε, ένα κομμάτι που λέγεται «Τα μουσεία της Νάξου». Ναι. Και είναι και αυτό το μουσείο, το θεατρικό, μαζί, ξέρω εγώ, με το λαογραφικό της Απειράθου, με το γεωλογικό, με το λαογραφικό, με τι είπαμε, ναι, τι, ναι, άλλα, ναι, έχει, ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ θεωρώ, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω, να υποτιμήσετε, ναι, εννοείται, τα άλλα μουσεία, γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαία και κάνουν πολύ σπουδαία δουλειά οι άνθρωποι που τα τρέχουν. Απλά θεωρώ ότι το Θεατρικό Μουσείο, ακριβώς επειδή είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και ακριβώς επειδή είναι ένα ζωντανό μουσείο, δηλαδή είναι ένα μουσείο που μπορεί να κάνει εκδηλώσεις, μπορεί να κάνει εργαστήρια, ο κόσμος είναι έρχεται, κάτι άλλο. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι άλλο. Άσχετα ότι έχει τον τίτλο μουσείο, είναι ακριβώς κάτι εντελώς διαφορετικό αυτός, από το, ναι, γεωλογικό μουσείο, από, ναι, το αρχαιολογικό. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι μόνο του ξεχωριστό. Είναι κέντρο εκδηλώσεων κιόλας εκεί. Είναι κέντρο πολιτισμού. Πολιτισμού και εκδηλώσεων. Ή θα μπορούσε να γίνει κέντρο πολιτισμού, τέλος, ναι, πάντων. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Εύχομαι ο Δήμος, Νάξου και Μικρό Κυκλάδο να κατανοήσει τη σοβαρότητα του ζητήματος και πολύ σύντομα να διευθετηθούν όλα αυτά τα θέματα. Ελπίζω κι εγώ. Ελπίζω κι εγώ. Και να συνεχίσουμε να έχουμε το Θεατρικό Μουσείο Ιάκωβος Καμπανέλης, το οποίο το αγαπάμε πάρα πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ για αυτό που ακούω
Και εγώ το αγαπάω πάρα πολύ. Το καταλαβαίνω. Και όπως αγαπάω και είστε και την πολύ Άξο. Συναισθηματικά δεμένοι με, ναι, το Θεατρικό Μουσείο. Ναι. Και το νοιάζομαι. Mm-hmm.